Πρέπει να ανάψουμε και ένα φως. Θέλω να κάτσω εγώ πιο κοντά για να διαβάσω κάτι. Προσέξτε το καλώδιο. Θέλεις καραμέλες μάνες από το κόκκινο. Ας εκόψει και το κρυμμένο. Μην κάνεις από εκείνο του τρόπους του Γιώργου. Α, ναι. Είναι διδακτικό και μπορεί να σε ευαστήξει, να σου έχει μία γραμμή και από το σπίτι κιόλας. Λίγο να πας, το πνευματικό. Μήπως τον εγώρισα τώρα, δε. Όχι. Λοιπόν, προσευχή πρώτα και μετά. Όχι, δεν είμαστε. Γιώργο. Πρώτα γεννήθηκε. Δεν είμαστε. Ναι, πρώτα γεννήθηκε. Δύο από τα περιμένουμε ακόμη. Πρώτα ήρθε. Καλά, άμα θα πάει ή να μην ώρα θα ξεκινήσουμε. Δεν έχει 2 και 5. Δεν έχει πάντα 2. Πάντα 2. Τι ώρα έτσι. Δεν αποφασίλησε. Βασίλη, τι ώρα λες. Πατέταρτο. Τα λέω σαράδα γιατί πήγαινε μπροστά μου. Στα 40 λεπτά. Τι σε διαστηκώσει. Έτσι λέει τώρα. Καταρίνα, θέλω εγώ να μου αδειάσει λίγο τα πράγματα, να βάλω το τραπεζάκι. Α, ναι, το τραπεζάκι, συγγνώμη, ναι. Είναι. Πού το ξέχασε ότι σήμερα έχουμε. Όχι, δεν το ξέχασε, δεν το ξέχασε. Αυτό είναι. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμα. Ακούω την ανάπτυξη που είναι. Σε 2 λεπτά. Αυτή η πατέντα είναι έτσι, βάλετε εδώ, η οικογενειακή μου είναι. Ομιλίες το κάθε Κυριακή. Σε ποια ανάλυση. Σας χρώμη εγώ. Α, ναι. Να κούμπα τα πάνω στο τραπέζι. Μιλάει μια γυναίκα από το κοροπή. Δεν ξέρω γιατί θα μιλάει. Αλλά την περασμένη γυναίκα από το κοροπή. Την πρόσφατα με την Ιωσή ένας ο Φεναράκης, ωραίος. Για την εκκλησία. Αυτός είναι δυνατός πολύ. Όχι, δεν θέλει να κουμπίσει τη βιβλία. Παιδί μου, ακούμπησε τα. Μπορώ αυτή να δισκοσύνει εγώ. Μάθε με τα σώμα. Πρόσεχε. Παιδί του το έβαλα το καπέλο στραβά, πειράζει. Τι θα πειράξω το καπέλο. Στραβά, στραβά. Δεν του δω και το έβαλα ίσα. Εντάξει. Λοιπόν. Όλο κάθεσαι, γυμνάς και κάθεσαι έτσι όλοι. Έλα εδώ. Κατερίνα. Κατερίνα. Ναι. Έλα εδώ. Αυτά. Ναι. Τα αυτές τις κασέδες. Ναι. Πάτα από εδώ. Να τα δώσει τίποτα σπίτι να έχουμε φίλους. Ναι. Πρόσεχε το καλώδιο κάτω. Παρακεί. Παρακεί. Το φίλιο και δεν είναι και ναι. Ναι, βάλει όμως. Τι αδειάσεις. Δεν θα θέλω βγαίνει, θα κάτσε ένα σημείο. Ναι, για μια κασέτα, ειδικά έκανε για την ακούστηση. Όχι, θα πω κάτι. Είναι για το 666 που γράφει μέσα, είναι... Η κασέτα είναι του Παπασάβα. Α, του Πατετσάβα. Στο Αγκαλέα. Τι λέει εδώ, πού πάνε να το κάνω. Ο άνομος. Ο άνομος εδώ. Παθήτη, μου βάλεις ένα κατσοδόπονο, έτσι. Πώς είναι. Τι είναι. Μια κατσέτα. Δεν του βάζω τίποτα με ένα μύτη. Όχι, 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 ναι, αλλά θα σου δώσα πιο πολλές για να δώσεις επειδή είσαι εδώ. Εντάξει, θα κρατήσω κι εγώ μία. Φάξε, μία. Θα κρατήσω κι εγώ μία. Ναι, ναι, τα ίδια είναι, τα ίδια είναι. Ναι. Αν θέλεις να πάρεις και να δώσεις. Ελισσοπούλου, τι είναι ο Ελισσοπούλου. Όχι, είναι άλλο. Όχι, είναι άλλο.
αυτό το βιβλίο. Έχει τέτοιο βιβλίο εσύ. Εγώ το έχω δει στο σπίτι του Βασίλη. Εσύ Βασίλη μου φαίνεται, κάνω λάθος. Πάρε, πάρε, Πάρε. Γιατί εγώ έχει τον κασέτα στο Βασίλη και πρέπει να το ακούω. Για μένα το ίδιο είναι. Ναι, είναι αυτό που. Να τη δώσω το λέει που τράγει. Το φω αυτά που σε ένα μέρο θα γίνει και σε κάνει. Θέλω να πάρω. Θέλει το. Θα πάει στο Βασίλη και δεν μου αρέσει. Ναι, θα πάρω. Θέλω να πάρω. Αυτές εδώ ευχές είναι, εδώ είναι ευχές. Ναι, είναι... όλα είναι... Τι είναι εκεί. Όλα είναι προς τη ψυχή. Τετάρτη και Παρασκευή. 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 Τετάρτη και Παρ
Τετάρτη και Παρασκευή τι τρώνε. Τα πάντα και αυτά. Ναι. Αλλά αυτή η εβδομάδα δεν τρώνε Τετάρτη και Παρασκευή, κρέας δεν τρώνε. Τις άλλες μέρες τρώνε κρέας. Αυτή είναι κανονική όπως όλες. Εδώ Τετάρτη και Παρασκευή. Ενώ οι άλλοι τρώνε όλες τις μέρες τυριά, αυγά και αυτά. Τα πάντα στο τέλος. Και μετά οι καθαρίδες. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Στην ηλικία. Οι καθαρίδες θα έρθω πριν. Μπορείς να φας το αυγό, δεν μπορείς να φας την κότα. Ναι. Να πιείς το γάμι, φας την αγέλα. Λοιπόν, τι ώρα θα ήταν η κυρία? Με πήραν τηλέφωνο και είπαν τι ώρα είναι και τους λέω τέσσερις. Παρά έξι να πλάτη. Περιμένουμε δύο-τρία λεπτά και ξεκινάμε. Τι? Η κυρία Πόπης Αθανασία. Αυτές οι κυρίες που έρχονται, οι δύο, με πήραν τηλέφωνο. Λέω να κατέβω σας πάω, τώρα και λέμε όλοι θα μας πάρει μετά. Θα μας παίρνει, λέει ο γιος μου, μου είπε. Αγιά. Ο γιος του Ασώτου, αλλά δεν είναι Ευαγγέλιο, είναι Απόστολο. Α, ναι. Του παίρνει από με αμάξι θα έρθουν ή... Ναι, με αμάξι. Διαφορετικά, επειδή κάνει κρύο, θα πήγαινε στέπερ. Κουκουράκια, στο κοροπί εδώ εκεί παντού. Ω, φύλαγμα. Εμείς έχουμε πολλά. Φύλαγμα. Κολλάει ΕΣ και κολλάει μετά πολύ. Καλά όλα ή το περάσατε όλοι σας το... Όχι, το περνάμε και ξανακολλάμε και το ξαναπερνάμε και ξανά τα ίδια. Εμεί θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε. Και επειδή θα κάτσουμε λίγο παραπάνω. Ναι, ναι. Και καλώ να έρθουν και όποτε έρθουν. Κάνει λοιπόν την καπερνάμε. Δεν κάνει γίνει. Όχι, όχι, δεν είναι καλά. Μα τώρα τα ξύλα έχουν πάρει. Τι θέμα έχει σήμερα κάτω, παιδιέσαι. Κύριε Δίκο. Και αναφορά πάνω στα γεγονότα που γίνανε τώρα στην εβδομάδα. Άλλο ένα παιδί τι μπορεί μήνυμα να βγει. Να τους αγουμπήσει και αυτούς, να αποστούν και τα αυτιά τους. Πολύ τίποτα. Για μήπως έρθουν σε μια συνέχεια. Λοιπόν, ο γέροντας, ο κλειωρής, είχε πει ότι όταν θα προσπαθήσουν να βγάλουν τις ταυτότητες, ότι κάτι δεν θα τους επιτρέψει να τους επιβάλλουν και κάτι θα έχουν κανένα πόλεμο. Λοιπόν, και μετά από αυτά τα γεγονότα τώρα που γίνανε, άκουσα ότι έχουν σταματήσει να δίνουν ταυτότητες. Ότι μάλλον δεν μπορούν να βγάλουν τις καινούργιες. Τι δεν είναι, εμένα μου φύγανε κάτι και με τις ασφάλεις. Τα πόδια θα τις περάσουν. Τα πόδια έχουν σταματήσει να δίνουν αυτές τις κανονικές πλήρωσες. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή χάσω εγώ την ταυτότητά μου δεν μου δίνουν πλέον τώρα. Βλέπω την καινούργια. Αυτό εννοεί ο Βασίλης. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή από τις παλιές ταυτότητες. Από τις παλιές ταυτότητες που έχουμε. Τις καινούργιες. Τις μέχρι να ξεπεράσουν το πίνακα και να πίνακα. Δεν έχουμε λέει ζελατίνα. Τίποτα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασίλε Φουράνιε παράξενε το Θεό της Αλήθειας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκύνουσαν εμεί και κατάρρισαν εμάς ο Παπάς Φιλίδος και σώσον αγαθέ του συγχάσιμον. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Ασόφου τους αρίσαν αδείξαν.
Πάντα μη έξεστην, αλλά ούκ εγώ εξεχαρτήσω με υποτινός. Τα βρώματα την κοιλία και η κοιλία την βρώματι. Ο δε Θεός και τάφτην και τάφτα καταργεί. Το δε σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώμα του. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερή δια της δυνάμεως αυτού. Ούκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού έστει. Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόν μέλη. Μη γέννω. Ή ουκ είδατε ότι ο κολόμενος την πόρνη εν σώμα εσύ, έσονται γράφηση οι δύο εις σάρκα μία. Ο δε κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εσύ. Φεύγεται την πορνεία. Πάνω αμάρτημα, όε αν ποιήσει άνθρωπος εν σώμα το Κύριο. Ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα θα κάνει. Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών άνθρωπο εν ημίν Αγίου Πνεύματος εσύ. Ού έχετε από Θεού και ουκ έστε αυτόν. Η γορά σε γάν τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών άρτη να έρθει του Θεού. Μάλιστα. Θέλω Βασίλη να μας διαβάσεις ακριβώς. Εδώ. Ακριβώς αυτό που λέει ο Απόστολος, για να το καταλάβουμε ακριβώς που μας το αναλύει ένας ιεροκήρυκας από τους σύγχρονους και μεγάλους πνευματικούς μας πατέρες που ονομάζεται Δανιήλ Αεράκης, και θα μας πει μέσα από το κείμενο το Αποστολικό το τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέξουμε για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι και να δεχτούμε τον Κύριο και όχι να γίνουμε άθωτοι, γιατί ο άθωτος, θα πω μία λέξη εκεί, ότι εφόσον πέρασε τόσα και τόσα πράγματα, ήρθε εις τον εαυτό του λέει και γύρισε στον πατέρα. Και ερωτώ σήμερα στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία αυτή όλη, πόσοι άνθρωποι είναι άνθρωποι, γυρνάνε όλοι στον πατέρα. Αυτό το κείμενο που θα μας αναλύσει, θα μας δώσει τα όπλα και θα μας ακουμπήσει στη συνέστηση, στην ψυχή μας, για να δούμε το τι πρέπει να κάνουμε για να μην ξεφύγουμε και χαθούμε. Ακούμε. Μόνο που θέλω λίγο δυνατά και τα κόμματα να σταματά για να βγει το νόημα. Μην το βιάζεσαι. Αγορασμένοι και πουλημένοι. Ούκ έστε αυτόν η γορά σε γάρ τιμής. Το ακριβότερο στον κόσμο. Θα ήθελα να αρχίσω με μια ερώτηση. Ποιο είναι το ακριβότερο πράγμα στον κόσμο? Υπάρχουν πολλά πολύτιμα πράγματα που είναι πανάκριβα και στοιχίζουν πολύ. Μονάχα εκατομμυριούχοι και μεγιστάνες του πλούτου μπορούν να τα αγοράσουν και να τα αποκτήσουν. Υπάρχουν μαργαριτάρια τόσο βαρύτιμα που στοιχίζουν όσο στοιχίζει μια ολόκληρη πόλη. Υπάρχουν διαμάντια που είναι τόσο σπάνια ώστε αυτοί που τα κατέχουν τα κρατούν σφιχτά και τα ασφαλίζουν με κάθε τρόπο. Υπάρχουν νομίσματα πανάρχια που για να τα αγοράσουν οι πλούσιοι δίνουν εκατομμύρια σημερινά νομίσματα.
Υπάρχουν στην αγορά κοσμήματα και χρυσαφικά γεμάτα πέτρες και ρουμπίνια που ζαλίζουν το μυαλό του ανθρώπου ακούγοντας την τιμή τους. Υπάρχουν ακριβά πράγματα. Αλλά ποιο είναι το ακριβότερο στον κόσμο? Δεν ξέρω εσείς ποιο θεωρείτε ακριβότερο στον κόσμο, μα εγώ θα σας δείξω κάτι που είναι στην πραγματικότητα το πιο ακριβό. Ή μάλλον δεν θα σας το δείξω εγώ, μας το δείχνει ο Απόστολος Παύλος. Μας το δείχνει στο Αποστολικό Ανάγνωσμα που διαβάζεται την Κυριακή του Ανθρώπου. Πόσο θα έπρεπε τον Απόστολο αυτό να τον ακούσουν τις μέρες στον Απόκριο όλοι οι Έλληνες. Είναι ένας Απόστολος που διαφωνεί με όλα όσα συμβαίνουν τις μέρες στον Απόκριο στη χριστιανική μας Ελλάδα. Μέσα λοιπόν στο Αποστολικό Ανάγνωσμα μας λέει ο Απόστολος Παύλος ποιο είναι το ακριβότερο πράγμα της γης. Ποιο είναι? Η ακριβή τάπη της Εκκλησίας, τα σπάνια αγάλματα του Λούβρου, τα διαμάντια των βασιλιάδων της γης, τα καράβια των εφοπλιστών. Ποιο είναι? Είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα, ο άνθρωπος είναι το ακριβότερο πράγμα του κόσμου. Το σώμα του ανθρώπου. Πόσο στοιχίζει ένας άνθρωπος? Ποιος άνθρωπος? Ο έξω άνθρωπος ή ο έστω άνθρωπος? Το σώμα ή η ψυχή? Ας αρχίσουμε από το φθηνότερο. Πόσο στοιχίζει το σώμα του ανθρώπου? Όχι ολόκληρο το σώμα, ένα όργανο μονάχα του σώματος. Πόσο στοιχίζει? Τον τελευταίο καιρό πολλής λόγος γίνεται για τις μεταμοσχεύσεις. Η επιστήμη κατόρθωσε να κάνει μεταμοσχεύσεις διαφόρων οργάνων του σώματος από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Παίρνει την καρδιά από το σώμα του ενός ανθρώπου που πεθαίνει και τη φυτεύει στο στήθος του άλλου ανθρώπου. Παίρνει τον νεφρό του ενός και τον τοποθετεί στον άλλον. Σε ξένες χώρες έχουν ιδρυθεί τράπεζες μεταμοσχεύσεως που πουλάνε διάφορα όργανα, μάτια, νεφρά, καρδιές, σηκώτια και άλλα. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως κάποιος από αυτούς που κρατάνε στα χέρια τους τον πλούτο του κόσμου έπασχε από καρδιά και του έλεγαν ότι η τράπεζα που πουλάει τις καρδιές ζητάει υπέρογκο ποσό που πλησιάζει ολόκληρη την περιουσία του. Θα σε ρωτώ, θα έδινε την περιουσία του ή δεν θα την έδινε? Όλα θα τα έδινε. Τι είναι τα διαμάντια και τα ρουμπίνια και τα δισεκατομμύρια δολάρια και τα καράβια και τα αεροπλάνα μπροστά στην καρδιά που θα του δώσει παράταση ζωή για 10, 20, 30 χρόνια? Βλέπετε λοιπόν πως και ένα μόνο όργανο του σώματος αξίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη της γης. Ποιος τυφλός δεν θα άδινε τα πλούτη του για να αγοράσει ένα μάτι? Ποιος καρδιακός δεν θα άδινε τα πλούτη του για να αγοράσει μια καρδιά? Ποιος θνητός δεν θα άδινε τα πλούτη του για να αγοράσει την τελευταία στιγμή της ζωής του για λίγο χρόνο ακόμη ζωής? Η ψυχή του ανθρώπου. Στοιχίζει λοιπόν το σώμα του ανθρώπου. Στοιχίζει περισσότερο από όλα τα πλούτη της γης. Αλλά και από αυτό το σώμα υπάρχει κάτι άλλο που στοιχίζει απείρως περισσότερο. Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να το ανταλλάξεις με τίποτε. Υπάρχουν ανταλλακτικά για πολλά πράγματα. Υπάρχουν ανταλλακτικά του αυτοκινήτου, ανταλλακτικά του ραδιοφώνου, ανταλλακτικά των διαφόρων μηχανών. Τώρα αποκτήσαμε και ανταλλακτικά του ανθρωπίνου σώματος. Μα ποτέ δεν θα βρεθεί ανταλλακτικό της ψυχής. Η ψυχή. Η ψυχή του ανθρώπου, η ψυχή και ενός μόνο ανθρώπου, είναι το πιο ακριβό πράγμα στον κόσμο. Αν χαλάσει η ψυχή, δεν υπάρχει ανταλλακτικό για αυτήν. Μας το είπε ίδιος ο Χριστός. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Δεν υπάρχει ανταλλακτικό της ψυχής? Δεν υπάρχει τίποτε που να μπορεί να εξαγοράσει την ψυχή? Υπάρχει κάτι. Όλα τα πράγματα έχουν την τιμή του. Αλλά έχουν ακριβή τιμή και άλλα έχουν φθηνή τιμή. Και η ψυχή έχει την τιμή της. Τιμή ακριβή. Τιμή που μόνο ένας μπόρεσε να την καταβάλει. Βρέθηκε ένας που ήρθε και κατέβαλε τα λίστρα και αγόρασε την ψυχή μας και μας λύτρωσε και μας έσωσε και μας ανέβασε ψηλά. Είναι εκείνος ο οποίος έγινε άνθρωπος για να εξαγοράσει από την δουλαβορά της αμαρτίας και του θανάτου την ανθρώπινη ψυχή. Είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός μας αγόρασε. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Υγοράστητε τιμής». Η τιμή του αίματος του Χριστού. Μας αγόρασε ο Χριστός. Και ποια είναι η τιμή, ποιο είναι το τίμημα που κατέβαλε, ποιο το λίτρο που πρόσφερε? Ας ακούσουμε τον άλλο κορυφαίο Απόστολο, τον Πέτρο, ο οποίος στην πρώτη επιστολή του μας λέει ποιο είναι το λίτρο. «Ουφθα της αργυρίο ή χρυσίο ελιτρώθησε εις ματέας ημών αναστροφής,
πατροπαραδότου, αλλά τιμίω έμαζε, ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού. Α. Πέτρου, 1ο κεφάλαιο 18-19. Να η τιμή, η πιο ακριβή τιμή, το αίμα. Το αίμα όχι ζώων όπως την Παλαιά Διαθήκη, το αίμα όχι θνητού της γης, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα του Λυτρωτού και Σωτήρα μας, το αίμα του Αμόμου και Ασπύλου Χριστού. Για θυμηθείτε τον ωραίο εκείνο ύμνο της Μεγάλης Εβδομάδας, εξηγόρασας ημάς της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Τι παραπονείσαι, πως είσαι πτωχός, πως είσαι μικρός και άσημος? Όχι, είσαι μεγάλος, είσαι πρίγκιπας του ουρανού. Στις φλέβες σου ρέει αίμα Χριστού. Άνοιξε τις φλέβες του ο Χριστός και έσταξε μέσα μας το πάραγμα αίμα. Τι τιμή, ποια τιμή μπορεί να συγκριθεί με το αίμα του Θεανθρώπου? Υγοράστε τιμής. Το καταλαβαίνετε αυτό? Την ψυχή μας την αγόρασε ο Χριστός. Αντί πινακίου φακής. Αλλά τι συμβαίνει? Αυτή την ψυχή που την αγόρασε η τιμή του αίματος του Κυρίου μας, αυτή την ψυχή που την αγόρασε ο Χριστός πανάκριβα, αυτή την ψυχή την πουλάμε εμείς πάυσινα. Λένε πως κάτω στην Αφρική οι άγριοι βρίσκουν μέσα στα ποτάμια και μέσα στα δάση πολύτιμα διαμάντια ανακατεμένα με άλλα μέταλλα. Δεν ξέρουν την αξία τους. Οι Ευρωπαίοι πηγαίνουν και τους θα παίρνουν. Πώς? Παίρνουν μαζί τους για λιθερές χάδες που δεν έχουν καμιά αξία, αλλά φαντάζουν. Και πηγαίνουν και ξεγελούν τους άγριους. Τους δίνουν χάδρες και παίρνουν διαμάντια. Χάδρες για λιστερές μας, τους φέρει ο Σατανάς. Χάδρες και φαντάζουν. Και εμείς οι ανόητοι πουλάμε την ατίμητη ψυχή μας για τις χάδρες του διαβόλου. Πουλάμε την αθάνατη ψυχή μας για τις πρόσκαιρες χαρές. Πουλάμε τα διαμάντια για τις χάδρες. Μας φαίνεται παράξενο και κατηγοράμε τον Ισάφ που πούλησε για ένα πιάτο φακές τα πρωτοτόκια του στον Ιακώ. Αλλά εμείς κάνουμε κάτι χειρότερο. Πουλάμε τα πρωτοτόκια μας, πουλάμε την ψυχή μας, πουλάμε το αιώνιο συμφέρον μας για ένα πιάτο, για μια κουταλιά, για μια σταγόνα αμαρτωλής ζωής. Ο ένας πουλάει την ψυχή του για ένα ποτήρι κρασί. Τις Άγιες Μέρες του Ψιδοδίου της νομίζει πως είναι μέρες κρεπάλης και μέθης και ρίχνεται στο πιωτό και μεθάει και παρεστρέπεται και οργιάζει. Ο άλλος πουλάει την ψυχή του για μια μπάλα. Θεός την μπάλα. Λατρεία του το ποδόσφαιρο. Ναός του το γήπεδο. Πάθος του η ομάδα. Μην του μιλάς για μεγάλες μάχες, για αγώνες πνευματικούς. Έχει πουλήσει την ψυχή του αντί μιας μπάλας. Ο τρίτος πουλάει την ψυχή του για τα 30 αργύρια του Ιούδα. Όπως εκείνος πούλησε τον ατίμητο Ιησού για 30 αργύρια, έτσι και αυτός πουλάει την ψυχή του που την αγόρασε ο Χριστός με την πιο ακριβή τιμή. Την πουλάει για τα αργύρια, για τα πλούτη. Λεφτά. Μιλά του για λεφτά και συγκινείται. Δώσ' του λεφτά και ευχαριστιέται. Πουλημένη ψυχή. Ο τέταρτος πουλάει την ψυχή του για ένα ψέμα. Δεν το έχει σε τίποτε να απλώσει το χέρι του και να πάρει ψεύτικο όρκο στα δικαστήρια. Ο πέμπτος πουλάει την ψυχή του για μια θέση. Κάνει υποκλήσεις, υποχωρεί στις αρχές του, κολακεύει τους ισχυρούς, δεν διαμαρτύρεται για τις αδικίες που γίνονται δίπλα του, δεν μιλά όταν βρίζεται η πίστη του και όλα αυτά για να παραμείνει στη θέση του ή για να αποκτήσει κάποια θέση. Ο έκτος πουλάει την ψυχή για ένα πτύχη υπόπεδο, για ένα στρέμμα χωράφι. Ο έβδομος, ο όγδος και ούτω καθεξής. Ω, δεν σας είπα το σπουδαιότερο. Αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Πουλάει την ψυχή του ο άλλος, λυπηθείτε τον, είναι νέος. Πουλάει την ψυχή του για δυο λεπτά ψεύτικης ειδονής. Παραδίδει την ψυχή του στην αισχρότητα. Πόσες ψυχές τις μέρες του Τριωδίου, πόσες ψυχές νεανικές πουλούνται. Πόσες πουλούνται μέσα στα πάρτι και μέσα στα γλέντια και μέσα στα καμπαρέ, μέσα στα κέντρα τα νυχτερινά. Μέσα στο μεθύσι της νυχτερινής ζωής. Παρθενικές υπάρξεις μασκαρεμένες πουλούνται στην αμαρτία που γίνεται στα καρναβάλια και στους αποκριάτικους χορούς. Μη μου πείτε πως μένει κανείς αγνός και αθώος μέσα στους αποκριάτικους χορούς. Όλοι αυτοί που αναφέραμε αρνούνται τον αγοράσατε, αυτούς δεσπότες. Ναός και δισκοπότηρο. Ίσως να πούν μερικοί, δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ελεύθεροι, ποιος σας το είπε? Ο χριστιανός δεν είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει, είναι δούλος. Δούλος Ιησού Χριστού. Είναι αγορασμένος αντί τιμής αίματος. Δεν μπορεί εσύ αυτό το διαμάντι μου που σου παρέδωσε σαν ανάμνηση ο πατέρας σου να το πετάξει στο βόρκο και δεν μπορεί εσύ ο νέος και η νέα αυτό το διαμάντι της παρθενικής σου ψυχής
να το πετάς μέσα στον βούρκο της αισχρής αμαρτίας, ούκ έστε αυτόν, ηγοράστε γάρ τιμής. Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτό, ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Αν δείτε κάποιος εσχρός και βέβυλος να μπαίνει στο ναό, να περνάει την ωραία πύλη, να θυσιάζει την Αγία Τράπεζα, να απλώνει τα ακάθαρτα χέρια του, να αρπάζει το Άγιο Δισκοπότηρο, να το γεμίζει ακαθαρσίες, να το πετάει στη λάσπη, τι θα λέγατε, τι θα κάνατε, τρομάζετε και ανατριχιάζετε μέσα. Αλλά αυτό το κάνουμε καθαρά όταν αμαρτάνουμε. Ούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Το σώμα μας είναι ναός του Θεού, η ψυχή μας δισκοπότηρο. Και όμως πόσες φορές με το σώμα ή με την ψυχή κυλιόμαστε στην αμαρτία. Αγαπητοί, μην ξεχνάτε την τιμή. Την τιμή με την οποία μας αγόρασε ο Χριστός. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος που πρόσφερε την τιμή του αίματος και μας αγόρασε, αυτός ο ίδιος θα μας κάνει τη μεγάλη τιμή, θα ανοίξει την αγκαλιά του να μας δεχτεί, όπως ο πατέρας δέχτηκε τον άσωτο Υιό. Θα μας δεχτεί στη βασιλεία του την ουράνιο, αρκεί να πάρουμε την ηρωική απόφαση να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε κοντά του. Ευχαριστώ, Βασίλη. Δεν σας άρεσε? Ωραία. Είναι ένας από τους σύγχρονους κληρικούς μας. Ανήκει στη Μητρόπολη Πειραιός. Είναι σύγχρονος και στα κηρύγματά του και τα παντρεύει ακριβώς στη σημερινή εποχή μας. Και έχουμε να, και να οφειλουθούμε πάντοτε από τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη, αρκεί ο Κύριος να μας τον έχει καλά και να είναι πάντοτε κοντά μας και να μας προσφέρει. Έχει φτιάξει πολλά βιβλία που μπορεί ο κάθε άνθρωπος, αν ζητήσει το όνομά του, να βρει πνευματικό υλικό και να βρει σπίτι του και να διαβάζει. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο κείμενο. Εδώ μας μίλησε ο Αρχιμανδρίτης, ένας άνθρωπος, ένας κληρικός που προσπάθησε να μας εξηγήσει ακριβώς τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τώρα όμως θα μας μιλήσει και θα μας μιλήσει ο πατέρας της Εκκλησίας, Άγιοι Πατέρες, τι λένε για το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, θα με ρωτήσει να μην βάλουμε πάλι το βασιλάκι και μιλάει. Λοιπόν, πάρε και εγώ θα σου λέω, θα λες, έτσι. Σε ευχαριστώ. Βρέστο 72. Πάντα μη έξεχην, αλλά ου πάντα συνεφέρει. Πάντα μη έξεχην, εγώ εξωστεθήσουμε από τίνος. Δηλαδή, λέει αυτό ότι το θέμα αυτό είναι ηθικό. Ο Κύριος μας τα δίνει, αλλά συμφέρουνε όλα. Για να δούμε τι λέει ο πατέρας πάνω εκεί και να μιλήσουμε λίγο. Τι λέει? 72. Ναι, 72. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να ενώσει τα πνευματικά αγαθά που εξασφαλίζονται με την προσευχή και την αρετή. Δεν του χωρεί το νου πώς θα είναι αυτά τα αγαθά στον άλλο κόσμο. Καταλαβαίνει μονάχα ότι είναι σαρκικό και υγιεινό και θεωρεί τα μέλλοντα αγαθά σαν κάτι το φανταστικό. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος γνωρίζει από την ίδια του την πείρα, την πρόγευσή του. Του μιλά για αυτά η καρδιά του που τα προγεύεται. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι μιλάει για τον πνευματικό άνθρωπο. Ένας άνθρωπος δεν γίνεται πνευματικός. Αγωνίζεται συνέχεια για να φτάσει σε κάποιο επίπεδο. Και όταν φτάσει κάπου, καταλαβαίνει μετά μέσα του, δίχως να του μιλήσει κανείς. Η φωνή του Θεού περνάει μέσα, όταν είναι πνευματικός άνθρωπος. Και λέει, μη παιδί μου αυτό, μη το ένα, μη το άλλο. Λοιπόν, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι και δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, δηλαδή αυτό που είπε ο αδερφός Βασίλης από εδώ, ότι ο άνθρωπος έχει το σώμα του, που έχει αξία, αλλά είναι και η ψυχή που έχει μεγαλύτερη αξία. Και αυτά τα δύο τα πράγματα θα δένει το πνεύμα και το σώμα και την ψυχή. Αν αυτό το πνεύμα δεν το καθοδηγήσουμε πνευματικά προς το συμφέρον μας, προς την οικογένειά μας και προς το σύνολο έξω των ανθρώπων, ωφέλεια δεν θα έχουμε. Το 440. Να δούμε τι λέει ακόμα εκεί. Το 440, ναι.
υλικά αντικείμενα στα οποία απασχολάται η καρδιά μας, μας νεκρώνουν την ψυχή γιατί την απομακρύνουν από τον ζωοδότη Κύριο. Πλαστήκαμε για να ανήκουμε πάντοτε στον Θεό, την πηγή της υλικής και πνευματικής ζωής. Γιατί ποιος είναι ο δημιουργός όλων των όντων και όλων τον κόσμο, ο Κύριος και Θεός. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε όλα τα υλικά πράγματα ασήμαντα, μηδαμινά, πρόσκαιρα, θαρτά και θευγαλαία. Να στρέφουμε δε το ενδιαφέρον μας στον αόρατο και το αθάνατο. Υπερό αν μεν σαρκός παρέρχεται γάρ. Επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Το πάει ο Θεός. Απόδειξέ το με τις πράξεις σου. Μυστείες, ελεημοσύνες, φιλοξενία, ανάγνωση του λόγου του Θεού, προσευχή, μετάνοια, αυτομεμψία, επιδίωξη πάση δυνάμει της αγιότητας, της πραότητας, της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής και της υπακοής. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο πατέρας μας λέει εκεί ότι κανονικά θα πρέπει ο κάθε χριστιανός να είναι κάθε μέρα να έχει τη μεγάλη Σαρακοστή. Κάθε μέρα. Να μην περιμένουμε και τις άλλες μέρες να ξεφεύγουμε κάθε μέρα. Αλλά η Εκκλησία μας με τους Άγιους Πατέρες του 318 έχει θεσπίσει και έχει φτιάξει το πηγάλιο και μας λέει ότι εδώ έχουμε τη Σαρακοστή, εδώ έχουμε το άλλο, εκεί έχουμε το άλλο και πάντα έχουμε μουσικές πνευματικές προς κακοφορία πνευματική. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας λέει ότι αυτές τις μέρες, τις ώρες μας, τον καιρό μας, πού το ξεδεύουμε. Και λέει, πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνες. Αδύνατον στον κάθε άνθρωπο εκεί που μένει, γύρω στο χώρο του, να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Μπορεί αυτούς που εδώ που συζητάμε τώρα, να μην υπάρχει ευκαιρία χρηματική. Μπορεί όμως να υπάρχει ευκαιρία πνευματική, ανθρώπινη, το να πεις ένα λόγο καλό και αυτό είναι καλό, στηρίζει τον άλλον. Το έχει ανάγκη ο καλός ο λόγος, σήμερα υπάρχει λοιμό με όμικρο γιώτα, δηλαδή μιλάνε για τα πάντα οι λόγοι πλην λόγω Θεού. Και όταν ο άνθρωπος πέφτει χαμηλά, και έχει πέσει πολύ χαμηλά και συμβαίνουν αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση. Γιατί? Γιατί είναι ο λοιμός. Δεν έχει πάρει το σπόρο. Και εκεί φταίει και η παιδεία μας. Που δυστυχώς δεν θέλω να μπω σε χώρους πολιτικούς, αλλά όταν η παιδεία βγάζει παιδιά που δεν τα φτιάνει πνευματικά, δεν περνάει το σπόρο του Κυρίου, για ποια σέβαση λέμε, για ποια υπακοή λέμε, για ποια ηθικότητα λέμε, γιατί λέμε. Και λυπάμαι πολύ, ας είμαι άντρας, στεναχωριέμαι, λυπάμαι, στεναχωρούμε τις μανάδες. Που προσπαθούν να δώσουν την αγάπη τους μέσα στο σπίτι. Και όταν το παιδί βγαίνει έξω από το σπίτι, λένε, μα παιδί μου, εγώ σου είπα έτσι, εσύ, γιατί κάνεις αυτό. Είναι ο κίνδυνος, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολύ φόβοι στον άνθρωπο. Διότι υπάρχει ο λοιμός από λόγο Θεού. Μιλάνε μεν, αλλά όχι για τον Θεό. Όχι για την αγάπη, όχι για την ελευθερία, όχι για το σωστό, όχι για το απόλυτο. Μιλάνε, όπως είπε και ο αδελφός Βασίλης, από το βιβλίο εδώ, για πράγματα για αριστερά που δεν έχουν βάθος και έχουν μόνο επιφάνεια. Και νομίζουμε ότι κάτι είναι. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ας πάμε λίγο παρακάτω. Τα βρώματα την κοιλία και η κοιλία τη δρόμαση. Ο δε Θεός και τάχτην και τάφτα καταργήσει. Το δε σώμα που την πορνεία, αλλά το Κύριο και ο Κύριος το σώμα της. Δηλαδή, θέλει να πει το κομμάτι αυτό, μη γίνεσαι δούλη του φαγητού. Ο Κύριος ήρθε, από ό,τι ακούσαμε από τον αδελφό Βασίλη εδώ, ότι έδωσε το Πανάγιο αίμα του για να μας σώσει, να μας ζητώσει, να μας κάνει αδέρφια του, να μας κάνει παιδιά του και μας άνοιξε τη σωτηρία της ουράνιος βασιλεία. Και βλέπουμε εδώ ότι εμείς έχουμε φτιάξει το θέμα σαρκικά και βλέπουμε ότι ο σωτήρας μας
είναι στη γη, εδώ, κολλημένος εδώ, που το σώμα είναι κολλημένο εδώ, και να το πω λίγο χαμηλά. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά θα το πω. Έχουμε καταδύσει σαν τα γουρούνια. Στείνουμε κάτω, στάνουμε κάτω στη λάσπη. Και από πάνω υπάρχει τόσο φως, τόση... ο Κύριος μας ανοίγει την αγκαλιά του για να μας πει, ελάτε παιδιά, άνω σκόμε τα σκαρδία. Εμείς κάτω τα σκαρδία. Εδώ χαμηλά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί αν έχετε παρατηρήσει όλοι σας ότι όταν θέλουμε να προσευχηθούμε και έχουμε βάλει στο στομάχι μας πολύ φαγητό πολλές φορές και στεκόμαστε για να προσευχηθούμε, μας φταίνε χίλια δύο πράγματα και λέμε ας το αύριο, γιατί ήδη έχουμε κάνει το χατήρι του σατανά, του έχουμε αφήσει περιθώρια, έχουμε γεμίσει το στομάχι μας, ενώ ήπρεπε πρώτα σαν νησικάκι που θα είμαστε και το πνεύμα στερουγίζει, γιατί όταν τρώμε το πνεύμα βυθίζεται και κοιμάται και δεν μπορεί να πιάσει ψηλά πράγματα και αν είναι χαμηλά. Λοιπόν, πρέπει όταν είμαστε νησικοί προτού να πάμε να κάνουμε την προσευχή μας τον εσπερινό και να καταλάβουμε, να του πούμε για τα προβλήματά μας. Εσύ θέλετε, αν είσαστε γιαγιά, για τα εγγονάκια, εγώ που είμαι πατέρα, για τα παιδιά μου, ο άλλος για το δικό του πρόβλημα, ο Κύριος ακούει, αρκεί η προσευχή μας να έχει ανάταση. Ανάταση δηλαδή να έχει τι, προαίρεση, να θέλει να ενωθεί με τον Κύριο. Όταν όμως έχουμε καταβροντίσει ένα σωρό φαγητά, δεν μπορούμε και να θέλουμε, δεν μπορούμε, με τίποτα. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο πατέρας εκεί. 214. Μου είναι χαμηλά πολύ εκεί. Η ζωή της καρδιάς είναι η αγάπη, ενώ η κακή απέναντι του αδερφού μας είναι ο θάνατος της καρδιάς. Ο Κύριος μας κρατεί ακόμα πάνω στη γη, ώστε η αγάπη προς τον Θεό και τον Χριστό να διαφωτίσει όλη την καρδιά μας. Αυτό είναι που περιμένει από όλους εμάς. Άλλο προορισμό δεν έχουμε. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας δίνει ευκαιρία ότι η συνεργασία μας με τους συνανθρώπους μας να είναι αναγκαία. Διότι τα προβλήματα που έχουμε εμείς σήμερα, αν δεν τα έχουμε και τα έχουν οι συνανθρωποί μας, θα τα έχουμε εμείς αύριο. Σίγουρα η ζωή είναι ένας τροχός. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδάκι μέχρι σήμερα έχουν πάρει πολλές τροφές. Τα άνω, τα κάτω και αλίμονο στον άνθρωπο αν δεν έχει αδερφούς, αν δεν έχει φίλους, αν δεν έχει συνανθρώπους να στηριχτεί. Σωστούς υπάρχουν και οι σωστοί. Ο Κύριος όμως θέλει προσπάθεια εκεί. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί τι να το κάνουμε, να προσευχόμεθα για τον εαυτό μας. Ο Κύριος λέει, αν προσέχετε για αυτούς που αγαπάτε, τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τη γυναίκα σας, ο μισθός δεν είναι και τόσο πολύ. Να αγαπάτε αυτούς που σας μισούν. Και θα φέρω ένα στοιχείο. Είναι δύσκολο με, αλλά αν κάνουμε μία αρχή, θα δούμε ότι αυτό θα μας κάνει πάρα πολύ καλό. Θα μας καλλιεργήσει μέσα στην ψυχή μας και θα μας δώσει μηνύματα ο Κύριος πάρα πολλά. Γιατί το λέω αυτό. Αν προσευχηθούμε για τον άνθρωπο που μας αδικεί, θα δυσκολευτούμε την πρώτη μέρα, τη δεύτερη, τη τρίτη. Αλλά από την τέταρτη, όταν θα τον έχουμε συνεχώς την προσευχή μας, ο άνθρωπος αυτός που ήταν μακριά από εμάς, το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει πάντα στους ανθρώπους. Λοιπόν, θα το φωτίσει και αυτό ρε, με τη δική μας προσευχή και θα έρθει κοντά μας. Και θα έχουμε συναλλαγή. Γιατί το λέω αυτό. Υπάρχει, αδέρφια μου, μία απόσταση στους ανθρώπους.
Να μην πω ότι υπάρχει και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Να μην πω ότι υπάρχει μέσα, μέσα στους ανθρώπους. Λοιπόν, όταν ένας Χριστός, ο Θεάνθρωπος, που έγινε άνθρωπος, ήταν και Θεός μέσα στο ανθρώπινο σώμα, είπε, Πάτερ, πώς το λέει, Αφησαρτής ου γαρίδας ή τυπιούσι. Αφησαρτής ου γαρίδας ή τυπιούσι. Ναι. Δηλαδή, τι λέει αυτό, ότι μπορούσε εύκολα να δείξει και να πει πάτε αυτοί, αυτός, ο ένας, ο άλλος, οι τάδες που κάνανε κακό. Κι όμως είπε, πάτε αφησαρτής ου γαρίδας ή τυπιούσι. Δηλαδή, δεν τους βάζει σε κακία. Γιατί δεν ξέρανε. Γιατί δεν ξέρανε. Γιατί ό,τι κινήσεις κάνει ο άνθρωπος, δεν τις κάνει από μόνος, τις κάνει από το Πνεύμα το Ακάθαρτο. Λοιπόν, εμείς σαν χριστιανοί πρέπει πρώτα να γεμίζουμε το Πνεύμα μας, την καρδιά μας και αυτό που ωφελεί τον άνθρωπο γενικά και μετά το στομάχι μας. Εμείς κάνουμε το τελείως αντίθετο. Λοιπόν, για να δούμε και πιο πέρα λέγει κάτι άλλο, το 358. Λέγε συνεχώς μέσα στην καρδιά σου, ο Χριστός είναι αγάπη. Έτσι θα αγαπάς όλους τους ανθρώπους, θυσιάζοντας χάρη να αυτής της αγάπης ό,τι έχεις ακριβώς, ακόμα και την ίδια σου τη ζωή. Μάλιστα. Το πρωί σηκωνόμαστε και θέλουμε η μέρινά μας να έχει μία κακοφορία. Στην δουλειά και εγώ, εκεί που θα πάνε, ο καθένας ξεχωριστά, ανάλογα του δικού του χώρου. Για να κάνουμε αυτό που λέει ο πατέρας. Ας προσπαθήσουμε από αύριο να πούμε σήμερα, Κύριε, στα χείλη μου θα έχω την αγάπη. Όσοι με ενοχλήσουν και τα παιδιά μου ακόμα και οι δικοί μου γύρω, οι συγγενείς, οι γειτόνοι, οι πιο πέρα που θα πάω και θα συνεργαστώ με ανθρώπους, γιατί είναι αδύνατο να μην έχουμε επαφή με ανθρώπους, είναι αδύνατο. Στα χείλη μου θα έχω την αγάπη. Όλο την αγάπη και θα προτρέπω και αν κάποιος με ενοχλεί θα λέω όπως είπες εσύ Πάτερ άφησα στη Ουγγαρίδα τι πιούσι θα πω κι εγώ Κύριε συγχώρεσέ τον δεν ξέρει τι κάνεις φώτισέ τον και να δείτε πως ακριβώς το πνεύμα το δικό μας τώρα εδώ που συζητάμε και του κάθε ανθρώπου που κάνει αυτή την πράξη πως θα ανέβει. Αλλά όσο εμείς φορτώνουμε το στομάχι, το πνεύμα κατεβαίνει. Το στομάχι θέλει τόσο όσο για να συντηρηθεί το σώμα. Εμείς βάζουμε πάρα πάνω και το βαραίνουμε και δεν μπορεί να έρθει σε ανάδραση και να βγει. Παρακάτω. Ο δε Θεός και τον Κύριον ήγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Τι σημαίνει το κομμάτι αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πίστη, ειρήνη και ελπίδα να πιστεύουμε σε αυτό το κομματάκι που λέει ο Απόστολος Παύλος. Για να το δούμε πως το λέει όμως και ο πατέρας. Έτσι. Όταν η καρδιά σου κλείνει προς το κακό και κινδυνεύει να αποσπαστεί από τον βράχο της πίστης, λέγε μέσα σου. Ξέρω πόσο φτωχός είμαι πνευματικά. Ξέρω ότι είμαι ένα τίποτα αν μου λείψει η πίστης. Αν στέκομαι αυτό οφείλεται στη χάρη του Χριστού. Ο Κύριος μου δίνει την ειρήνη τη χαρά. Χωρίς αυτόν είμαι πνευματικά νεκρός. Πέφτω σε ταραχή και κατάθλιψη. Χωρίς τον Σταυρό του Κυρίου θα βυθιστώ στην πιο βαριά θλίψη, την απόγνωση. Μόνο ο Χριστός με κρατεί στη ζωή και το φως. Και ο Σταυρός είναι η ειρήνη μου και η παρηγοριά μου. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι γενικά έχει περάσει ένα μήνυμα και ειδικά από την τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως που αυτή έχει τη μερίδα του λέοντος, δηλαδή βγάζει τόσα μηνύματα που διαστευλώνει τους πάντες και τα πάντα. Ότι έτσι εδώ εκεί διευθυνσίες, επικοινωνίες, ομιλίες,
για χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, την ειρήνη στην ανθρωπότητα ποιος την έφερε? Την έφερε, αδέρφια μου, ο Χριστός. Ο πατέρας τι είπε? Το είπε πολύ καθαρά. Μετά την ανάστασή του στο υπερόν, όταν πήγε στους μαθητές, η πρώτη λέξη τι ήταν? Ειρήνη μη. Ειρήνη μη. Λοιπόν, ποιος άνθρωπος μπορεί να φέρει την ειρήνη? Και εμείς ξεκινάμε την ημέρα μας, τη σημέρα μας, τις εβδομάδες, τους μήνες, τα χρόνια μας και περνάνε δίχως την ειρήνη, την πραγματική στην καρδιά μας, τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ζητάει από εμάς πολλά πράγματα. Ζητάει ό,τι τροφή βάζουμε στο στομάχι για να διατηρήσουμε το σώμα, άλλη τόση τροφή ζητάει και ο Κύριος για το πνεύμα μας, για να επικοινωνούμε με τον Κύριο και να είμαστε τι? Γρηγορούντες κοντά του. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε, α, άμα θα γίνει πόλεμο, α, τον, α, τ' άλλο, πάει ψωνίζει, κάνει, δίνει, αγοράζει, πιάνει πράγματα, ετοιμάζεται και την άλλη μέρα πεθαίνει. Πόλεμος δεν έχει γίνει, αυτός πεθαίνει όμως. Ήτανε γρηγορούντα. Ποιος θα το σώσει? Το κανάλι. Αυτοί που μιλάνε ανεύθυνα, οι εφημερίδες και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν παραπλανήσει την ανθρώπινη ψυχή. Βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος θέλει τον άνθρωπο να πάει κοντά του, γιατί έχει, από ό,τι να ακούσαμε, είμαστε δούλοι του Κυρίου. Άνθρωπος τι έχει, λέει, να δώσει για να σώσει την ψυχή του? Τίποτα. Και όμως ο Κύριος έδωσε το Πανάγιο αίμα του για να σώσει εμάς. Και του χρωστάμε πολλά πράγματα. Και δεν του δίνουμε τίποτα. Για να δούμε παρακάτω. Το 542. Πάλι στο ίδιο θέμα. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση σου με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Η απλότητα της καρδιάς είναι το ύψιστο και πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός είναι τέλειος, απλός, γιατί είναι τελείως πνευματικός και τελείως αγαθός. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Λοιπόν, αν έχετε προσέξει, λένε πολλοί άνθρωποι, να ήμουν κι εγώ σαν αυτόν τον άνθρωπο που ξέρει τόσα πολλά γράμματα, θα έκανα κι εγώ. Θα μπορούσα να μπω, να κάνω, να δείξω, να κάνω πολλά πράγματα προς το δικό μου συμφέρον, της οικογένειας μου και προς τη ψυχή μου. Κι όμως αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί εγώ θα φέρω ένα παράδειγμα, 38 παράδειγμα, που συγκλονίζει. Οι τρεις ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος και ο Ιερός Χρυσόστομος, ξέρανε γράμματα, είχανε διπλώματα, πανεπιστήμονες, μπορούσανε να πάρουν τις καλύτερες θέσεις. Κι όμως τα δώσανε για το όνομα του Κυρίου, να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος, όταν εκείνη και ήρθε για να σωθεί η αυτοπόρητα, μίλησε τόσο απλά, τόσο κατανοητά, που έγινε κατανοητός από όλη την ανθρωπότητα, από όλο το επίπεδο των ανθρώπων. Λοιπόν, αυτή την απλότητα ας την έχουμε και εμείς στη συναλλαγή μας και πρώτα που, όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον Κύριο. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Μου διαβάζει το κομμάτι εκεί που λέει νηπιακή ηλικία, κάτι να με είπε. Πού στο ποιο νούμερο? Εκεί, το 542. Που ήμασταν πριν. Ναι, ναι, 542. Διάβασε εδώ και μόλις θα έχει εκεί, θα σου πω να σταματήσει. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση σου με τους ανθρώπους. Έχει, φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, βλέπουμε το νήπιο. Μπορεί να στηρίζει, να κάνει αυτό, γιατί δεν μπορεί από μόνο του να σταθεί. Και θέλει από εδώ, θέλει από εκεί πολλά πράγματα. Και όταν η μάνα το αγκαλιάσει, λέει, έλα το παιδί, έλα το, τι θέλει, το παιδί ησυχάζει. Αλλά και αν η μάνα όμως δει ότι το παιδί συνεχάει να κάνει κάτι και, να το πούμε τη λέξη, είναι σκανδαλιάρικο και του δώσει δύο στα πισινά του,
Το παιδί μπορεί εκείνη την ώρα να κλάψει, να θυμώσει, αλλά αυτομάτως έχει την υπηρετική ηλικία που λέει, αυτομάτως γυρνάει πάλι και λέει «Μαμά, κάνε με μάγια». Πάλι. Και η μάνα ξεχνάει το ξύλο που του έχει δώσει, ξεχνάει και το παιδί και ξαναφτιάχνουν τη σχέση. Νηπιακή ηλικία. Εμείς έχουμε νηπιακή ηλικία απέναντι στο ζώο. Γιατί είμαστε και εμείς νήπια. Νήπια μωρά απέναντι στη θεότητα. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε. Παρακάτω. Ή ου είδατε ότι ο κολλόμενος στην πόρνη εν σώμα έτσι, έσωτε γάς στη σύν. Οι δύο η σάρκα μία. Αυτό το κομμάτι θέλει να πει ότι, ας το πούμε έτσι απλά που το λέει εδώ, που έχω βγάλει ένα μπέρα και ο πατέρας θα μας τα εξηγήσει. Να μην λυπόμαστε τη σάρκα μας. Κάνουμε πολλά χατήρια. Και η σάρκα μας θα μας καταδύσει να πέσουμε σε θανάσιμα αμαρτήματα. Για να δούμε τι λέει ο πατέρας, αδερφέ, το 261 τώρα. Όχι, κάτι γιατί δεν το έγινα. Το 348. 348. Τι φοβερό πράγμα είναι η λεμαργία, το να τρώγει και να αφήνει κανείς υπερβολικά. Το γεμάτο βαριφορτωμένο στομάχι κάνει τον άνθρωπο να χάνει την πίστη και τον φόβο του Θεού. Να είναι ανέστητος στην προσευχή. Να μην νιώσει την ανάγκη να ευχαριστήσει και να δοξάσει τον Θεό. Οι κοιλιόδουλοι απομακρύνονται από τον Κύριο. Η καρδιά τους γίνεται σκληρή σαν λιθάρι. Γι' αυτό ο λιτωτής μας αποτρέπει από τη λεμαργία. Προσέχεται εαυτής μη πότε βαρυνθείς ως η μόνη καρδία εν κρεπάλι και μέση. Και εθνίδιο σε θυμάς επίστη η μέρα εκείνη. Η μέρα της οργής του Κυρίου θα πλήξει εθνιδιαστικά και αμέλητα όσους είναι κοιλιόδουλοι. Να σε ετοιμώσω να βρεις το κομμάτι 203. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι όταν θα έρθει η μεγάλη σαρκωστή μετά από την καθαρή Δευτέρα, ναι, από την καθαρή Δευτέρα μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου, βλέπουμε ότι θα πιάσουμε τις νηστείες. Και πολλοί άνθρωποι λένε, εγώ νήστεψα όλη τη σαρακοστή. Σήμερα τι έφαγες? Έφαγα, λέει, δύο πιάτα φασολάδα. Έφαγα μία χαζόλα ψωμί. Έφαγα και αυτά τα, πώς θα λένε, που τα μευσύνεται, τα κάτι, μπράβο. Πάντως δεν έφαγε καλαμαράκια. Δηλαδή, ναι, έκανε, ήτανε να με νηστήσει με αυτά που έφαγε. Αλλά η ποσότητα που έφαγε όμως ήτανε τέτοια που του έκανε χειρότερο κακό. Διότι έχασε την επαφή με τον Κύριο. Και έκανε την επαφή με τη γη. Και στη γη εξουσιαστής ποιος είναι? Ο Πονηρός. Γι' αυτό λέει εδώ το κομμάτι. Ή ουκ είδατε ότι ο κολλόμενος στην πόνη εν σώμα έστιν έστωτε γάση σύν. Δηλαδή με τον τρόπο που να με ζούμε και με τον τρόπο που να με θέλουμε να ζήσουμε και κάνουμε τη ζωή μας τη γη πάνω και με τις νηστείες που είπα πρωτήτερα που τρώμε ποσότητες, αναγκαζόμαστε και κάνουμε τι? Πέφτουμε, βαραίνει το σώμα, το πνεύμα και ό,τι μηνύματα μας δίνει η γη εδώ πάνω τα δεχόμαστε αμέσως. Τι μηνύματα είναι αυτά? Θα ζητήσω συγγνώμη, επειδή υπάρχουν γυναίκες πολλές. Άραγε στη μόδα αυτή να πάρω το φουστανάκι αυτό, αν το πάρω. Εδώ υπάρχει άλλος στόχος. Να πάρουμε το φουστανάκι που λέει ο Κύριος, το ένδυμα που να με φωνάζει ο άλλος. Δεν έχω, ούτε έχω ένδυμα να εισέχω αυτό. Και η άλλη ζητάει το φουστανάκι.
ο άλλος ζητάει να πάρει κάτι άλλο. Γιατί έχουμε χάσει, αδέρφια μου, την επαφή με τον Κύριο. Η νηστεία πρέπει να είναι αληθινή και να είναι με προσοχή και να έχουμε βάλει κάποιο κανόνα και κάποιο μέτρο το χώρο της νηστείας. Να τρώμε έτσι που και το σώμα μας να είναι εντάξει και το πνεύμα μας να επικοινωνεί με τον Κύριο. Γιατί αν δεν έχουμε τα δύο σημεία αυτά και το φορτώσουμε πολύ και είμαστε κάτω, τότε χάνουμε την πνευματική ανάταση. Και όταν ο Κύριος πει «Χριστός Ανέστη», η Εκκλησία μας φωνάξει, εμείς πώς θα πούμε «Χριστός Ανέστη»? Θα έχουμε φορτωθεί με πάρα πολλά πράγματα, δεν θα έχουμε διαβάσει τα πνευματικά, δεν θα έχουμε κατανοήσει τι γίνεται αυτή τη μεγάλη Σαρακοστή, δεν θα είμαστε έτοιμοι, δεν θα έχουμε πει στον Κύριο να μας δώσει το ένδυμα, θα ζητάμε ενδύματα άλλα και θα λέμε και εμείς «Χριστός Ανέστη» και άντε να πάμε να φάμε τη μαγειρίτσα. Καλά είναι και αυτά, αλλά σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα είναι η πνευματική ανάταση, η ανάσταση, η πνευματική στον άνθρωπο που αυτή είναι αιώνια. Πήγαινε, Άγγελε, και στο άλλο κομμάτι που μιλάει ο πατέρας, το 203. Καταπάτησε τη σάρκα, δηλαδή τα πάθη της, σύντριψε τις ροπές της και μην τη λυπάσαι. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει με τη χάρη του να το κατορθώσεις. Όταν θεωρούμε κάθε τι το σαρκικό και το αματωλό σαν ένα τίποτε, τότε ο Θεός γίνεται το πάνω για μας. Τότε βασιλεύει ο Κύριος στην καρδιά μας πάνω στα ερείπια των αματωλών κλίσεων. Λοιπόν, ο πατέρας λέει κάτι πολύ ωραίο και ας το δούμε εμείς με ένα άλλο τρόπο. Ο Κύριος ευαπτήθηκε και έφυγε και πήγε στο σανδάριο όλος για να πειραστεί. Το πρώτο πείραμα από τον Σατανά, το θυμόσαστε ποιο ήταν? Τον Άτο. Τον Άτο. Λέει αυτές τις πέτρες, χάτσε. Λέει Άτο, λέει, γιατί πεινά. Ο Κύριος πείναγε. Φυσικά πείναγε. Αλλά τι του απάντησε ο Κύριος, παππού? Που ζήσετε επάρτου άνθρωπος. Λοιπόν. Θα ζήσει μόνο με πανρήμα εξερχόμενο εξ στόματος Θεού. Λοιπόν. Αυτό λέει και ο πατέρας εκεί. Όταν η σάρκα μας έχει επιθυμίες, θέλει αυτό, θέλει και αυτό. Γιατί θα πω κάτι και να με συγχωρέσετε. Οι επιθυμίες, ξέρετε, που από πού οφείλονται? Από τα μάτια αυτά. Βλέπουν τα μάτια, μπαίνει στο πνεύμα και επαναστατεί το όνομα με στόμα και λέει «Είδες αυτά τα πράγματα και μένεις αδρανή, βάλε τις φωνές να τα αποκτήσεις». Να τα κάνει. Όταν όμως αυτά τα μάτια είναι κλειστά και ο Κύριος λέει, όποιος έχει λέει «Όταν ακούει, ακού έτο». Όποιος έχει αυτιά, δηλαδή αυτιά πνευματικά, μάτια πνευματικά, ο Κύριος δεν μιλάει ούτε για αυτά, ούτε για τα αυτά, εδώ, για πνευματικά μέσα μας. Λοιπόν, όταν εμείς κάνουμε το χατήρι τη σάρκα, η σάρκα θα μας υποδουλώσει εδώ και θα προσπαθούμε μια ζωή να ανέβουμε και θα είμαστε κολλημένοι εκεί και θα έχουμε δεθεί μόνοι μας. Και όταν λέει ο πατέρας, μη τη λυπόσατε τη σάρκα σας, μην τις κάνετε χατήρια. Κάντε αυτό που ζητάει ο Κύριος τα πνευματικά. Σηκώστε το κεφάλι, τόσο εκδίδετε. Και εκεί που θα νομίζετε ότι κάτι δεν πάει καλά, ο Κύριος θα είναι μαζί μας, θα μας ενισχύει και τότε θα νιώσουμε τη χαρά αυτή που δεν θα... και δεν θα θέλουμε να διχάσουμε ποτέ. Παρακαλώ. Ο δε κολλόμενος τον Κυρίο εν πνεύματι έτσι. Μάλιστα. Ο δε κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα έτσι. Δηλαδή, το πνεύμα νικά τη σάρκα. Δηλαδή, αυτός που προσκολείται λέει τον Κύριο και ζητάει τον Κύριο και έχει προαίρεση με τον Κύριο, γίνεται ένα με τον Κύριο. Άραγε, αυτό να μας το πει και ο πατέρας, με ποιο τρόπο για να διδαχτούμε, για να κάνουμε κινήσεις, να ωφεληθούμε. Λοιπόν, 261.
Τι είναι το πιο φοβερό πράγμα για τον άνθρωπο? Ο θάνατος. Ναι, ο θάνατος. Κανείς μας δεν μπορεί να σκεφτεί χωρίς φρίκη ότι κάποια ημέρα θα πεθάνει. Θα αφήσει την ύστερη πνοή τη. Πόσο οι καημένοι γονείς κλείβονται όταν πεθαίνει το παιδάκι τους και το βλέπουν μπροστά τους χωρίς πνοή. Αλλά αδερφοί, ας μην αφινόμαστε στην υπέρμετρο λύπη. Με το δικό του θάνατο, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός νίκησε τον θάνατό μας. Με την Αγία του Ανάσταση μας εξασφάλισε και τη δική μας Ανάσταση. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, η Θεία Λειτουργία μαζί με την Ανάσταση του Χριστού μας θυμίζει και την δική μας Ανάσταση. Μας δίνει την πρόγευση της ουρανίας ζωής, προς την οποία οδεύουμε μέσα από τις λήψεις και εδώ κάτω στην τόμου ζωή μας. Για τον αληθινό χριστιανό, ο θάνατος είναι σαν ένα σύγχρονος έως την ημέρα της Αναστάσεως ή σαν μια γέννηση σε καινούργια ζωή. Για να αξιωθούμε αυτήν την αιώνια και μακαρία ζωή, ας στολίσουμε τον εαυτό μας με τις αρετές και ας μην κλαίμε απαρηγότερα για τον ειδικό θάνατο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και ζωήν χαρισάμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας είναι τόσο κατανοητός που μας δίνει ένα μήνυμα. Ότι ο άνθρωπος τη φάρκα του πονηρού πιάνεται εύκολα. Σε αυτό που είπε ο πατέρας. Ποιο, ότι η τηλεόραση λέει και ξαφνικά μέσα στην οικογένεια, όπου η γυναίκα άκουσε εσύ, οι τάδες μέναν εκεί, πάθανε αυτό, όπου όπου, καταστροφή και μένουμε δίχως το σεξί, δίχως επικοινωνία. Έχουμε μία θλίψη αυτόν, γιατί χάθηκε αυτό, χάθηκε κάποιος άνθρωπος. Αλλά στη συζήτησή μας όμως, αν πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος δικός μας, ένας συγγενής ή ένας γείτονας, λέμε τη λέξη την καλή, με την καλή έννοια που ο Κύριος ήρθε να σταυρωθεί για να φέρει την Ανάσταση και την Ανάσταση στη δική μας. Ε, γυναίκα, άντρα μου, άραγε, θα ήταν έτσι, μακάρι να ήταν έτσι, θα λέω. Αυτή τη λέξη γιατί την γυρνάμε. Αλλά πέφτουμε στα άλλα, τα χαμηλά και πιανόμαστε εκεί και κλαίμε και φυτιόμαστε και εδώ και εκεί, γιατί λείπει κάποιο πρόσωπο, γιατί η θύρα αυτή μένει έτσι, γιατί ο άλλος, γιατί αυτό. Και οι πατέρες μας μας λένε εκεί ότι όταν χάνουμε ένα προφιλέ μας πρόσωπο, όταν είμαστε, μιλάω τώρα για τους χριστιανούς μιλάω, για τους χριστιανούς μιλάω, έχουμε αυτό που πρέπει να έχει ο χριστιανός. Ποιο? Τη χαρμονίτη. Οι πατέρες λέει, όταν χάνεται κάποιο δικό σας πρόσωπο, πρέπει να προπορεύεται η χαρά, ότι έφυγε έτοιμο για το μεγάλο του ταξίδι, ο άνθρωπος αυτός, οποιοδήποτε άνθρωπος, να έχουμε τη χαρά αυτή, δόξα τω Θεώ, για τον προορισμό του, γιατί και εμείς θα φύγουμε, το πότε δεν το γνωρίζουμε, ο Κύριος το γνωρίζει. Λοιπόν, και μετά που έφυγε ο άνθρωπος, αν είναι δικός μας και τον είχαμε κοντά μας, μπορούμε να κλάψουμε. Θα προπορεύεται η χαρά. Εμείς ξεχνάμε αυτή τη χαρά. Και έχουμε όλο κλείσει. Και ο Κύριος ήρθε και σταυρώθηκε για να γλιτώσει εμάς. Και είμαστε δούλοι Κύριε. Διότι λέει ο Κύριος, όπως το είπε και μέσα από το βιβλίο εδώ, άνθρωπος τι έχει να δώσει για να σώσει την ψυχή του? Τίποτα. Διότι ο Κύριος ήρθε και τα έδωσε όλα για να σωθούμε εμείς, και εμείς αντί να μην τον στεναχωρούμε, να το πω πιο έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Κύριος, διότι μου το τώρα αυτό και πρέπει να το πω. Κάποιος μαθητής από τους πολλούς μαθητές που ήταν κοντά στον Κύριο όταν εμίλαγε, λέει, Κύριε, Κύριε, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω γιατί πέθανε ο πατέρα μου. Και λέει ο Κύριος, θα πάνω κάψω τον πατέρα μου. Ναι, λέει, δεν μπορώ να σε ακολουθήσω. Πέθανε ο πατέρα μου και θέλω να πάω να τον κάψω. Και τι του είπε ο Κύριος, άσε τον πατέρα σου, θα τον εθάψουνε οι νεκροί που είναι στο σπίτι και ακολούθα εκεί που είμαι η ζωή. Δηλαδή, βγαίνει ένα συμπέρασμα εδώ, ότι ο Κύριος με τον τρόπο του, με τις ομιλίες του, εφόσον είπε αυτή τη μεγάλη λέξη, εγώ είμαι το φως του κόσμου,
ο ακολουθών εμείς ού περιπατήσει έτσι σκοτία, αλλά θα έχει συνέχεια τη ζωή την αιώνιο. Εμείς καταφεύγουμε εύκολα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο πατέρας μας το είπε πιο πάνω, ότι δίνουμε προτεραιότητα στην ύλη, στη σάρκα. Να μην τη λείψει τίποτα. Τίποτα, 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 τίποτα. Και στο πνεύμα μηδέν. Δηλαδή, να το πω έτσι πιο απλά. Αν για τη σάρκα που προσπαθούμε να μην τη λείψει τίποτα. Και στα φαγητά και στο δύσιμο και στο χώρο που είμαστε, στο σπίτι μέσα, που προσπαθούμε μία ζωή για τη σάρκα μας να μην με δεινοπαθεί. Αν για το πνεύμα μας προσπαθούσαμε κάθε μέρα μία ώρα και πούμε ότι ποια ώρα έχουμε ελεύθερη, ο καθένας θα κοιτάξει το δικό του χώρο πως ζει και ποιες ώρες είναι να με ελεύθερες. Να πει, έχω ελεύθερη ώρα από τάδε μέχρι τάδε. Μία ώρα θα τη διαθέσω στον Κύριο. Τα εγγόνια ο ένας ο άλλος προχωρεύεται ο Κύριος. Ποια ώρα, τι τάδε ώρα. Και θα ανοίξει το βιβλίο, θα διαβάσει και θα δει σε επικοινωνία και θα δείτε ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Γιατί θα έχει πάρει τέτοια τροφή το σώμα πνευματική που θα αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα που λέγαμε, θα μας δούνε στο σπίτι διαφορετικούς και θα πούνε μα πώς άλλαξε ο μπαμπάς, η γιαγιά, η μαμά, πώς άλλαξε. Δεν άλλαξε τυχαία. Με τον Κύριο άλλαξε. Τον Κύριο. Αλλά στον Κύριο όμως δεν του ζητάμε, δεν του χτυπάμε την πόρτα. Δεν πάμε να πάμε και ανοίγουμε άλλες πόρτες. Δεν είμαστε ελεύθεροι, ναι, είμαστε ελεύθεροι. Αλλά να πάμε και στον Κύριο κοντά μας. Να μην πάμε σε όλους τους άλλους τους χώρους και στον Κύριο να μην πάμε καθόλου. Γιατί τότε είναι η λέξη αυτή που είπα πρωτήτερα. Λοιμός με όμικρο γιώτα. Δηλαδή από εκεί, από λόγο Θεού. Εμείς όμως γνωρίζουμε τι είναι ο Κύριος, για τι δουλειά είστε και τι να με έκανε για την ανθρωπότητα και ειδικά ατομικά για τον καθένα μας. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε τον αγώνα μας. Συμφωνείτε? Τελείως. Όχι. Λίγο πιστεύω. 705. Θα σου δώσω λίγο. 705. Για να μάθουμε να κάνουμε έργα, πρέπει να μάθουμε πρώτα τι λέει ο Κύριος και πώς πρέπει να τα κάνουμε τα έργα. Ενώ θέλουμε πολλές φορές να κάνουμε έργο και με τον τρόπο που το κάνουμε δεν έχει αντίκρισμα. Δηλαδή δεν κάνουμε έργο σωστό προς τα έργα. Άρα και πρώτα πρέπει να μάθουμε τι λέει ο Κύριος, να δυναμώσουμε και οι κινήσεις μας να είναι μετά έργο Κύριου. Λοιπόν, αυτό θα πω στα πέντε. Το πνεύμα είναι δυνατό και κατανικά την ύλη, ενώ η σάρκα υποκείται στα πάθη της. Το πνεύμα των ανθρώπων που χαριτώθηκαν με τη βοήθεια του Θεού επιβάλλεται στη σάρκα του, όπως βλέπουμε να συμβαίνει στη ζωή των Αγίων, που ακόμα και στη σωματική αντίσταση των άλλων κατόρθωναν να επιβάλλονται. Ο αναγεννημένος άνθρωπος κατά την προσευχή συλλαμβάνει το νόημα των λέξεών του. Νιώθει το πνεύμα του. Ενώ ο σαρκικός άνθρωπος νιώθει σαν ένα βάρος, μη μπορώντας να τις υποβαστάσει, γιατί του λείπει το πνεύμα και είναι ανίκανος να διεισδύσει στο καθαρό πνεύμα του, γιατί κατέχεται από το σαρκικό φρόνημα. Λοιπόν, εδώ μας δίνει την απάντηση πολύ σωστά ο πατέρας της εκκλησίας μας, ότι ποιο.
έχουμε δύο ειδών ανθρώπων. Ένας αγωνίζεται πνευματικά, διαβάζει ακριβώς το νόμο του Κυρίου και αισθάνεται, κατανοεί και με πολύ ευκολία μπορεί να επικοινωνήσει για οτιδήποτε χρειαστεί στον Κύριο και να ενωθεί για να τον στηρίξει. Ο σαρκικός άνθρωπος να θέλει να επικοινωνήσει με τον Κύριο δεν μπορεί. Έχει και κοπεί τελείως. Σήμερα έχουμε την παραγωγή του Αστώτη. Έτσι και ο άνθρωπος και κόπηκε από τον Κύριο τελείως και έπασε αυτά που έπασε. Αλλά βλέπουμε τον άνθρωπο ότι λέει είσαι εις τον εαυτό του. Και λέω σήμερα, πόσοι άνθρωποι έχουν εις τον εαυτό του. Έχουμε την ευκαιρία να πάμε στον Κύριο κοντά, να μας δυναμώσει, τουλάχιστον να έχουμε την ωφέλεια του σήμερα, γιατί το αύριο δεν το ξέρουμε, κανεί μας. Τουλάχιστον να έχουμε την ωφέλεια του σήμερα, γιατί αύριο η καμπάνα χτυπάει και λένε ποιος αύριο θα χτυπήσει και θα πούνε οι άλλοι ποιος και θα είμαστε εμείς. Λοιπόν, θα είμαστε εμείς. Αλίμονό μας. Λοιπόν, και το τελευταίο σιχάγι. Υγουράσετε μη γράψη μη, δοξάσατε δι το Θεόν εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών άτι να έρθει του Θεού. Δηλαδή αυτό το κομμάτι θέλει να πει, θέλει να πει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Για τιμή που δεν έχει τιμή ο Κύριος, αυτά που έδωσε, τιμή δεν υπάρχει, όλα τα λεφτά του κόσμου και ό,τι αξία υπάρχει στον κόσμο δεν εξαγοράζεται με το Πανάγιο αίμα του. Έδωσε, δηλαδή το σύμπαν όλο δεν μπορεί να αναπληρώσει αυτό που έδωσε ο Κύριος. Και εμείς είμαστε και έχουμε να είμαστε εξαγοραστεί. Τι κάνουμε, θα μας πει ο πατέρας εδώ, 235. Κουραστήκαμε λίγο σήμερα, αλλά ήταν το θέμα τέτοιο που είπατε να βγει. Και αυτά που υπόθηκαν το πρόβλημα. Και όλες τις εκκλησίες που ήταν το θέμα. Όλες. Γιατί σήμερα, αδέρφια μου, έχω να πω κάτι. Γιατί σήμερα γιορτάζω. Ναι. Άσοτε. Είμαστε όλοι. Όποιος δεν είναι άσοτος, θα σηκώσει το χέρι του για να χαρώ. Λοιπόν, ορίστε. Η άσοτος παιδεία που μας είναι από τον αλήθεια. Η άθεος παιδεία απομακρύνει από το αληθινό φως, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Χωρίς Χριστό κάθε παιδεία είναι ματαιοπονία. Λοιπόν, κοίτα, όταν ξεκίνησα για το κήρυγμα, είπα ότι δεν θέλω να μπω στα πολιτικά. Λοιπόν, και όμως βλέπουμε ότι ο πατέρας μπαίνει στα πολιτικά. Θα αναδιάβασε το λίγο, ναι. Να ακουστεί. Το τελευταίο θα διαβάσω, γιατί ναι, ακούγεται πολύ. Ναι. Χωρίς Χριστό κάθε παιδεία είναι ματαιοπονία. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην παιδεία μας, που τα παιδιά τα έχουν φορτώσει με τόσα βιβλία, ναι, για να μάθουν, λοιπόν, το βιβλίο που θα σωθεί η κοινωνία ολόκληρη, η πατρίδα μας και το κάθε παιδί έκαστο, ναι, του περνάνε, να του πούνε και ο Χριστός εδώ. Παλιά δεν ήταν το Ευαγγέλιο. Παλιά ήταν το Ευαγγέλιο σχολείο. Για τον Χριστό δεν μιλάνε. Μιλάνε. Γιατί το βγάλανε. Πώς να το πω. Πώς να μιλάνε. Από παιδιά που ξέρω. Είναι πιο ότι. Τώρα με έχουν πώς. Το έχουν έτσι. Σαν παραμύθια. Σαν παραμύθια. Τώρα να πούμε και λίγο για. Το Χριστό, να περάσει απαρατήρητο, να μην του δώσουμε σημασία. Δεν είναι κάτι που του δίνουμε σημασία. Γιατί γίνεται αυτό, ξέρετε. Γιατί υπάρχει λυσμός από λόγους Θεού. Δεν υπάρχει ανάταση πνευματική. Επειδή υπάρχουν πολλά κομμάτια, θα φτάσω στο τελευταίο για να μην πω πιο πέρα. Το 171 πήγαινε. Από τότε που κατήρισε τις σπουδίες της κυβέρνησης, φωτιά μας έβαλε. Και αυτό είναι στο νόμο του Θεού, θέμαση. Φωτιά. Βεβαίως, θέμαση. Βεβαίως, είναι θέμαση.
το δίχημο που μπαίνουμε στην εκκλησία. Σέβαση. Αυτά είναι που περίπτωση να τα μάθει από την παιδεία όλα. Προς τους γονείς, πώς θα μιλήσει. Ο Χριστός μιλάει. Λοιπόν, να μην κάνουμε οχλογία, μετά θα πάει να μην σειρά. Το 100 διαδρόμου. Ο Κύριος πέθανε για μας τον Σταυρό. Αυτός είναι ο λόγος που το σημείο του Σταυρού έχει τόσο μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό είναι πηγή ζωής. Γι' αυτό ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, ότι τον συμβολίζει, είχε μεγάλη δύναμη. Ο Χαλκούς Όφης, που όσοι τον ατένιζαν, γινόταν καλά από τις δαγκωματιές των αρκετών. Το σχήμα που ο Μωυσής χάραξε με τη ράβδο του και χώρισε τα ύδατα. Τα ανοιχτά χέρια του Μωυσέως, που απλωμένα με σχήμα σταυρού, ενώ εκείνος προσευχόταν, επέφεραν όλες ως τις αμαλικίτες. Μάλιστα. Βλέπουμε, να μην πω πολλά, μόνο μία λέξη από το σταυρό θα κάνω μόνο και τι είπα άλλο. Πατέρα που ήσουν στους ουρανούς και είσαι στη γη, πάρε μας δεξιά σου που σταυρώθηκε για να μας σώσει και όχι αριστερά σου που ο ληστής ήταν αμετανόητος. Ο δεξής, ο ληστής ήταν δεξιά του, σώθηκε. Πάρε μας δεξιά του. Λοιπόν, ας μιμηθούμε και εμείς τον άνθρωπο που ήρθε στον εαυτό του και να έρθουμε στον εαυτό μας και να κάνουμε τον αγώνα όπως ακριβώς το θέλει ο Κύριος. Και αν κάνουμε ένα βήμα και έρθουμε στον εαυτό μας, να είστε σίγουροι όλοι και εγώ που το λέω ότι ένα βήμα εμείς. 10 ο πατέρας. Λοιπόν, εγώ τελείωσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστήσω λίγα να πω. Λίγορα πέρασε. Μου τις ώρες αντιγένουν θα λέμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, είχα κάποιο θείο από τη γυναίκα μου. Και το 1911 βρισκόταν στο Άγιο Νόρο. Και κάποιος ηγούμενος που προφήτευε εκεί, προφήτευε. Στο Άγιο Νόρο. Στο Άγιο Νόρο. Δεν το ονομάζω. Λέει ο κοροπιώτης εκεί ο κύριος. Παππούλοι δεν μας αφήνουν να φύγουμε τώρα, τι μας κρατάνε εδώ πέρα. Πέρα τους χάρτες. Παιδί μου Χρήστο του λέει, δεν θα φύγετε. Γιατί, παππούλοι. Γιατί σε λίγο καιρό θα έχουμε Βαλκανικό πόλεμο. Και συνεχεία θα έχουμε και Ευρωπαϊκό πόλεμο. Και στέλνει του λόγου. Θα γίνει ειρήνη για πολλά χρόνια και θα γίνει και δεύτερος ευρωπαϊκός πόλεμος. Αντός θα γίνει το 40. Θα τελειώσει και αυτός ο πόλεμος και μετά από χρόνια δεν όρισε. Πότε, λοιπόν, αύριο, σήμερα, δεν με χρόνια. Θα είναι και τρίτος, αλλά ο τρίτος ο πόλεμος θα είναι παγκόσμιος. Δεν θα μείνει κράτος που δεν θα βγει στον πόλεμο. Παγκόσμιος δηλαδή. Και στο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αυτό θα νικήσει μια γυναίκα. Και η γυναίκα αυτή θα είναι ο σατανάς. Διάβολος δηλαδή. Αλλά για λίγο καιρό γιατί θα έρθει η καρβολουσία. Μήπως είναι η σφυρία. Σε αφορμή των γεγονότων, πηγαίνει να μας πει σε κάποιο πεζογράφημα που έχεις διαβάσει παλαιότερα από ό,τι θυμάμαι. Που κρατάει λίγο πολύ. Α, αυτό που λέει. Για να το πάρει και η ταινία μέσα. Α, το πείμα. Ναι. Θέλω για να το πάρει η κάμερα και να ακουστεί το κοροπή. Θέλω εσύ δυνατά όμως για όλοι. Γνώρισα κάποιο γέροντα, θα ήταν μέχρι 100 χρόνων τότε. Πού? Εδώ, στο χωριό. Στο χωριό. Ήταν πεζογράφος. Και είχε γράψει ένα ποίημα που είναι θρησκευτικό, αλλά και εθνικό. Και θρησκευτικό και εθνικό. Βλέπω. Και στην πρώτη επικεφαλίδα είχε τη φωτογραφία του που ήταν μικρός, με ίσχος και το όνομά του. Ο ποιητής Ιωάννης Καραγιαννάκης
από το 1827. Η άλλη φωτογραφία τον έδινε που ήταν γέρος κατά το χρόνο. Οι αηδέρες έρχονται ελεύθερα και έγιναν σαν χιόνι, επίκρες έτσι μέχαναν ή δεν μέχαναν νεκρόνι. Δεν είναι τα έτσι μου πολλά, και πάντα κομμαντέχω, μου λευκάναν τα μαλλιά και σ'άλλο κόσμο τρέχω. Εδώ είναι περίπατος ο άνθρωπος που περιγείται, μα ο τάφος είναι ακίνητος, ουδίστον ακίνητος. Μόνον τα έργα του Θεού που έχει καμωμένα. Ο άγγελος που τα έγραψε, ούτε δεν λείπει ένα. Και έργων από τα καλύτερα είναι η ελιγμοσύνη. Αυτή ποτέ δεν χάνεται αιώνιος ο μη. Βλέπον φίλοι ο Θεός, είμαι σαν προβατάζει. Πάντοτε αμαρτάνουμε, φέρουμε από κοντά σου. Μέρα και νύχτα καρτερή ποτέ δεν μας θυμώνει. Πολλά κακά επράσαμε για αυτός πάλι μας το λέμε. Ίσο αν επιστρέψουμε δεχτείτε να γινούμε και το μειών των άνθρωπων το παράδειγμα και δούμε. Έκασο στην καρδία του να την εκαταρρύσει, να τρέψει στη θρησκεία του και να μεταμείνει. Γιατί ο ίδιος θα πατεί για να σκοτεινιαστούμε και να μας κλείσουν οι προχές ώρα και να δεχτούμε. Εμείς είμαι τα εκτοχή για την αμαρτία και είμαι τα εξοπλιστή και έχουμε ληστή κύρα. Δηλαδή, εξ αμαρτιών είμαι τα πάντες υπόψη. Αδελφοί, σας αγαπώ, κάτι θέλω να σας πω. Να μην πάρουν γκράδες και να χτίσουμε καβγάδες. Όλα αυτά ας τα σκεφτόμεν ο εις τον άλλον μη τονόμεν. Ο εις τον άλλον αγαπήσουμε και τη ζωή μας να ασφαλίσουμε. Το Θεό να προσυνούμε, μέγα πρόοδο θα γίνω. Και όταν τα κακά μας πάθουν και οι εχθροί μας τότε θα κλάσουν. Η Ελλάδα είναι δυνατόν να προχωρήσει, τα δεσμά της να τσακίσει. Στην Αγία Σοφιά τότε θα μπούμε μέσα να λειτουργηθούμε και τους νόμους εκεί θα πιάσουμε τους χειράνους να δικάσουμε. Ή στην κόκκινη μιλιά θα τραβήσουμε σαν πουλιά, όπου είναι η κατοικιά των και τα πατρολογικά των. Ω Χριστέ και Παναγία και Αγία Σοφιά Αγία, κάνε μας πλέον τη χάρη, εκκλησιά να γίνει πάλι. Οι ιερείς να λειτουργούν και τα μάτια να βαρούν. Αφιερεύσει να εκφωνήσει το Χριστό σαν έρθει να λαλήσει. Λειτουργία να τελειώσει και ο Ιωακήμ να αναπληρώσει. Και μνημεία να ληφθούν και νεκροί να αναστηθούν. Και τα έθνη να πιστέψουν και οδόρωση να θρέψουν. Ιστορία εγκεκριμένη, η θρησκεία περιμένει. Αλλά δεν μετανοούμε και κοντεύουμε να δαθούμε. Όπου ο Χριστός ζει μας παρεδόθηκε, πήγε και σταυρώθηκε για να τον προτείνουμε και εμείς τον βλαφρυμούμε. Κι άλλα αυτόνα κακά, ήδη ακολουθόμενο, σωματικός και ψυχικός πρέπει να δαθούμε. Στα θέατρα όλοι τρέχουμε και είστε σαν σωτήρους. Και ως χριστιανοί δεν κάνουμε σταυρός εκκλησίας. Δεν παίρνουμε αντίδρο, δεν αναρθούμε κεράκι, δεν δίνουμε στο βούς κανένα πενταράκι. Και όταν αρθιμένουν οι χριστές και λειτουργούν παπάδες, με στις ταβέρνες πίνουμε και αρχίζουμε καβγάδες. Και αρχίζουμε και γνωρίζουμε σταυρούς και παραγίες. Και εκείνοι δοξάζονται μέσα στις εκκλησίες. Εκείνοι μας ακούγουνε και όταν θα μας τραβήσουν, εκεί θα μας δικάσουν και θα μας τιμωρήσουν. Η μοριά μας είναι αυτή των Ελλήνων τα πάθη για που στο μαζίσουν στο έθνος πάντα πάθη. Πέστε μου σας παρακαλώ, όποιος είναι χριστιανός, εις την Εκκλησία βαπτισμένος, εις το Χριστό παραδομένος, την θρησκεία όταν βρίζει άραγε και τι κερδίζει. Και τι άλλο είναι ο ταλέπρος ανώτερο να την θρησκεία, χριστιανός αυτό δεν είναι, ούτε και δεν έχει γνώση, την ψυχή του ετοιμάζει του διαβολαντήρως. Όλοι μας το μας κάνουμε, μα αυτό δεν νορούμε. Μα όσο για τη δοσινά να πάσουμε μπορούμε. Γράφω αυτά ως αίτηση και πρέπει να μου γίνει. Παρακαλώ τον πρόεδρο και τη δικαιοσύνη, παρακαλώ τους δικαστάς και την αστυνομία, να τιμωρεί τους ίδιους κάτω να πάει στη βλασφημία. Ίσως μας τιμωρεί ο Θεός, Χριστός και η Παναγία, να αυξάνει ο ελληνισμός και η πίστη της Αγία. Ζήτω ο Τίμιος Σταυρός, ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω όσοι βαπτίζονται στην πίστη στην Αγία. Σημεία θέλει ο Θεός να μας μετανοήσει. Επίσης τον ανθρώπινο να μας ετοιμωρήσει. Μα ο Τούρκος είναι αβάπτιστος, Χριστό μου δεν πιστεύει, το μου είχαμε έρθει που κοινά Θεό να αυτό λατρεύει. Προσέρχεται με βλάβια και πίσω δεν γυρίζει το νου του ή την προσευχή και δεν αναγκαίνει. Για εκείνον είναι το πάντε στον κόσμο να το κράτο. Το θρώμα του πατρικό κάτι κυρίαρχος και τη ραγνή του Έλληνα σε όλη την οικουμένη και βρίσκονται παντοτινά σαν μαύρα οικουμένη. Ζωή γλυκιά δεν έχουν σε όλη την Τουρκία, γιατί είναι Ελλάδα μικρά από την αμαρτία. Και να μετανοήσουμε τον άνθρωπο να τεθούμε.
και τους εσούς που δούμε αυτήν τη σούνα ξεδιγηθούμε. Διότι όταν έρθει ο φτωχός στη θύρα να χτυπήσει, πιστεύω ότι ο θυρωρός θα σπάσει να τα ανοίξει. Όσοι Χριστόν βαπτίζονται και είναι τα βαπτισμένοι, τόνο μόνο έχουμε, μα είμαστε αφηρημένοι. Χριστία δεν πιστεύουμε, πτώχους δεν ελεούμε, ο ίσον τον άλλον προσπαθεί να πάμε την ηλούμε. Ελληνικιά σημαία μου με το σταυρό στην ΕΝΕΣ, ήρθε καιρός να εκδοθείς η Τουρκία να πες. Την πόλη στην ΕΝΕΣ και Αγία Σοφιά φρέσαι να κυματίσεις και τους φαγέντες Έλληνας νεκρούς να αναφήσεις. Ξύπνα πάλι πίσω Μάρκο και Φεραία ποιητή και εσύ γενναία διάρκο τράωτο με προσπαθεί. Έλληνες ελευθερωμένοι των ηρώων στην παλιά και στο αίμα όλοι βαμμένοι για την ελευθερία. Στρατιώτε και ψωνάκια υποδούλους αλεπούς. Σπέρσατε λιονταράκια να τους σώσετε αυτούς. Όπου κλαίνε και φωνάζουν με νανίκτα στη φωτιά για τη σειρά τους φάζουν των κεράντων στο παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε. Μακάρι να βουθεί και να γίνει. Θα πω κάτι, θα πω λίγο, θα πω κάτι, ένα μικρό κομματάκι, μισό λεπτό, δεν είναι τίποτα, που πρέπει να το έχουμε σαν πρότυπο, σαν αρχή μας πάντοτε, σε όλες τις ημέρες μας που είμαστε στη ζωή. Ποιο, ακούστε το. Είναι προτιμότερο να τα χαλάσεις με τον Θεό παρά με τον πνευματικό, διότι εάν τα χαλάσεις με τον Θεό, ο πνευματικός σου θα σε συμφιλιώσει πάλι με αυτόν. Εάν όμως τα χαλάσεις με το πνευματικό σου, τότε αποκόπτεται ο δρόμος προς τον Θεό και δεν είναι. Σημαίνει, αδέρφια μου, αυτές τις ημέρες και όλες τις ημέρες που είμαστε στη ζωή, πρέπει να έχουμε πνευματικό. Αυτό είναι που θα μας καθοδηγεί. Πού ο καθένας να το βρει, υπάρχουν πνευματικοί. Τίποτα. Να συνεχίσουμε λίγο. Με ένα κεφάλαιο από την Αποκάλυψη του Ιωάννου του Θεοδόλου. Και είδου ύπος λευκός εν το ουρανό. Και ο καρτήμενος επί του ύπου εκαλείται ο Χριστός και αληθινός. Και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Ιδεοφθαλμή αυτού ως φλόφθυρος. Και είχε ημάτιον δεδαμένο με αίμα. Και ουδείς γνωρίζει το όνομα αυτού. Ημί ούτως. Και το όνομα αυτού καλείται ο λόγος του Θεού. Και επί των μερών αυτού είχε όνομα γεγραμμένο βασιλεύς βασιλευόντων και κύριος των κυριεγόντων. Και οικοδούτησαν τα στρατεύματα τα εν το ουρανό εφήπων λευκών. Ενδεδειμένη βύσσινο λευκό, διότι το βύσσινο είναι το δικαίωμα των Αγίων. Και εκ του στόματος του καθημένου επί του ύπου εξήρχε τον ομφέα κοπτερά για να σκυπά τα έθνη. Και αυτός πατεί το γυνό του θυμού του Θεού. Και συνήθεν τα στρατεύματα επί της γης για να κάνουν πόλεμο με το καθήμον επί του ύπου και με τα στρατεύματα αυτού. Με τα στρατεύματα αυτού. Είδα άγγελον να στρίχεται εις τον ήλιο και έκρασε τα όρνια στα μεσουράνημα. Έλθετε και συνάγεστε εις το δείπνον του Μεγάλου Θεού για να φάτε σάρκας βασιλέων, σάρκας φιλιάρχων, σάρκας πλουσίων, λούδων ελευθέρων, ύπων και των καθήμενων αυτών. Και χορτάσαν τα όρνια από τις άρχες αυτών. Και είδα άλλο άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό, ισχυρός. Ως εσύ και αλύσιν μεγάλη αντικείγε αυτού. Και έδεσε το δράκοντα και μετατάρθα και το ψευδοκλήτη και άνοιξε το φρέα της αρδίσου και τους έριξε και τους δύο μέσα. Και σφράγισε απάνω επάνω του το συνάδεισο, ώστε να μην πλανάνε πλέον τα έθνη. Θα λείψει ο σατανός επί χίλια χρόνια. Τότε δεν θα υπάρχει πνεύμα πονηρό. Δεν θα έχουν την πονηρία. Ή τώρα μέσα όλοι πονηροί. Τώρα έχουμε πονηρία όταν πάνω μας. Ναι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Θα το δέσει επί χίλια έτη. Και η λυπή των στρατευμάτων της γης εθανατώρησε την κυρμαφέα στην εξεγωμία του στόματος του καθημένου και του ύπου. Ένα φου έκανε και σβήσαν όλους οι αντίκρισοι δηλαδή.
ας πούμε ότι θα παρασάξει η Τουρκία τώρα εκατομμύρια στρατό. Ένα που θα κάνει δεν ζούλησαν όλοι. Το Πάτριο έχει δύο Πάτριο, λέει, άμα τα θέλει εδώ, θα μένουμε ένα. Εμείς δεν έχουμε. Κύριε Βαμπού. Πεντέμισι πρέπει να φύγουμε. Και μακάριος και άγιος θα είναι αυτός που θα έχει θέση στην πρώτη Ανάσταση. Διότι η δεύτερη Ανάσταση δεν θα έχει κάνει της πρώτης. Θα είναι ως ιερής. Η δεύτερη Ανάσταση. Και οι νεκροί εκ Χριστού αναστήσονται πρώτον, λέει ο Πρωθυπουργός Παύλος. Πρώτα θα αναστήσονται οι νεκροί και εν Χριστώ. Και βαπτισμένοι θα λέει. Στο σύμβολο της πίστεως, πρώτα πάνω άραζε νεκρό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και οι λυποί των νεκρών δεν ανέζησαν ως ούπιρο δώσε τα χίλια έτη. Και μετά τα χίλια έτη θέλει λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή. Και οι άνθρωποι δεν έχουν κριθύνει, οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν κριθύνει ως θεάμο της θαλάσσης, της αυρός. Και θα κυκλώσουν τους στρατόπεδους, θα τους βάλει σε πόλεμο. Ο δαίμονας. Θα τους φέρει σε πόλεμο. Και θα κυκλώσουν το στρατόπεδο των Αγίων, γιατί η Αγία Ιερουσαλήμ, η Νέα Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία των Ουρανών, θα έρθει να στηθεί στη γη, εκεί στους Αγίους Τόπους. Θα στηθεί εδώ στη γη. Θα κυκλώσουν το στρατόπεδο των Αγίων και τότε θα πέσει φωτιά του άνθρωπος που κάψει όλους και θα βιβλία ανοίξαν και άλλο βιβλίο που είναι της ζωής. Και όσοι βρεθούν στο βιβλίο γραμμένα τα ονόματα, θα είναι ως ιερείς. Όσοι δεν βρεθούν γραμμένοι, θα ρηχθούν στη λίμνη του καιρός, στην κοιωμένη με θείον, και εκεί θα βασανίζονται η μέρα και η νύχτα. Αυτό ήταν. Ναι. Και τότε θα δώσει και η θάλασσα με νεκρούς αυτής. Θέλω να σου πω, παππού, κάτι, για να πεις κάτι, για να το κλείσεις εκεί, όπως το είπες. Οι μαθητές όταν είπαν στο κύριο τι θα κερδίσουμε από αυτά που θα κάνουμε και τι τους είπε ο Αμή Κύριος. Ότι το όνομά σας... Όχι. Εμείς τα αφήσαμε όλα. Και γυναίκες και παιδιά και τα πλοία και τα πάνω λέει. Τι κέρδος θα έχουμε εμείς. Εσείς καθίσετε επί 12 χρόνους για να δικάσετε τον κόσμο δηλαδή. Ναι. Δικασέστε γίνεται. Τι άλλο θέλετε. Και το όνομά σας θα είναι γραμμένο στο βιβλίο. Βεβαίως. Τα ονόματα είναι γραμμένα στην Αγία Πόλη. Ναι. Θα λέει το όνομα. Είναι γραμμένα τα ονόματα στην Αγία Πόλη. Εντάξει. Τελείωσε. Πέρασε η ώρα. Αλλού το πήγαμε. Κατ' όλα αυτό να Πάτερ ημών του Ρινισέγιος, τίτου το όνομα σας, ελθέτε εγώ σύλλος ή γίνητο θέλη μας, ως εν ουρανό και έπι της γης των άρθρων ημών, τον οποίο σε όλος συνησυνάνω και άφτε σημείνει το οφλήμα τα ημών, όσοι μας αρδιένεις των ρυθμών, και μη είσαι ενέγγιση μας, και όσο μας αναλαρίσει μας από το πονιού. Της μετανοίας. Της μετανοίας. Ανοίξον μη πειλαζό οδότα ο πρίζιγα το πνεύμα μου προς ναό τον Άγιο σου ναόν φέρω του σώμα Oh.
πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θα ρεβάσεις τι, εντάξει, θα σε προτιμήσω, εντάξει, θα σε προτιμήσω. Θα μάθεις πρώτα καλά και μετά το διαβάσεις, πώς θα το διαβάσεις. Όχι, ξέρω. Ξέρεις, για να κάνουμε ένα τεστ. Λοιπόν, για διάβασε δυνατά εδώ, τι λέει εδώ. Δεν είναι το καλό, δεν είναι το καλό. 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 Δεν είναι το καλό.